Λουκιά, να σε ρωτήσω κάτι. Ήμασταν απόλυτα ειλικρινεί στη σχέση μας. Εγώ ναι. Εσύ δεν νομίζω. Όχι ότι είσαι ψεύτης, δεν εννοώ αυτό. Απλά είναι ο χαρακτήρας σου έτσι. Να το πέσεις άνετος ενώ δεν είσαι. Τι είδε, δεν είμαι εγώ άνετος. Γιατί το λες αυτό. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Όταν με είδες μαζί με τον Σοκράτη, πειράχτηκες έτσι, δεν είναι. Εγώ τι, σα χάρηκα πάρα πολύ για σένα. Εντάξει, δεν τρελάθηκα για τη χαρά μου. Τώρα μιλάς ειλικρινά. Και εσύ όταν έμαθες ότι θα μείνω με την Άννα, το είπες καλά άνετε. Αλλά ήθελες να την επνίξεις. Εγώ. Εσύ. Να πνίξω την Άννα. Εσύ να πνίξεις. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Είναι. Εσύ είχες. Εγώ για να σου αποδείξω δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Mm. Μπορώ να κανούσουμε μια μέρα να βρεθούμε όλοι μαζί να τα πούμε σαν φίλοι. Αύριο. Αύριο. Αύριο, γιατί τι έγινε. Τι, τίποτα δεν είναι. Θεή, ίσα, θα είμαστε και μια ωραία ατμόσφαιρα. Θα είμαστε. Τι κάνεις, φεύγεις. Το βράδυ. Μόλις μου τηλεφώνησαν ότι προκριθήκαμε στα ημιτελικά του Bridge. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με τον Παντελή. Ναι, αρρώστησε μία συνάδελφο στη δουλειά και πρέπει να καλύψουμε εμείς τις βαρδιές της. Άι την ευχή πια για δουλειά. Ναι, αλλά μέχρι το βράδυ θα έχεις γυρίσει, γιατί έχω κανονίσει. Ποιο βράδυ, βρε μωρό μου, Νέα Υόρκη πάω. Εντάξει, μωρό, μην ξαναχωριέσαι, δεν υπάρχει λόγος, γιατί σιγά τώρα δεν κάνω σχεδόν σπουδαίο. Με κάτι παλιό φίλο θα πούμε. Δυστυχώς θα πρέπει να πας μόνος σου κάπου. Δυστυχώς. Πάω να κάνω ένα μπάνιο και να ξεραθώ στον ύπνο γιατί είμαι πτώμα. Α, ναι, δεν ήθελα να σου πω για αυτό που σου χτυπούσα. Αυτό που είχαμε κανονίσει για σήμερα. Η Άννα τελικά έπρεπε να φύγει εκτάκτως για Νέα Υόρκη. Και ο Σοκράτης πήγε Θεσσαλονίκη. Οπότε ας τα αφήσουμε μια άλλη φορά. Ναι, εκτός αν επειδή το κανονίσαμε, λέω τώρα. Άμα βγαίναμε οι δυο μας, άμα θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε. Δυο μας. Ναι, υποθέτω πως θα μπορούσαμε. Μια που τα λέμε όλα μεταξύ μας, θέλω να σου ομολογήσω ότι έχεις δίκιο. Ήθελα να την πνίξω την Άννα. Καλά, φαινόταν. Εγώ ήμουν σίγουρος. Ήθελες να τη βγάλεις το μαλλί. Ανθρώπινο δεν είναι, ρε Τάκη, τι θεωρούσα υπεύθυνη που χάλασε ο γάμος. Δεν έφταιγε εκείνη, εγώ έφταιγα. Ναι, αλλά αν ήσουν ειλικρινής και τα λέγαμε όλα μεταξύ μας τότε και μου λέγες την αλήθεια, τώρα τα πράγματα μπορεί να ήταν αλλιώς. Ναι, μπορεί. Να μπορεί και όχι όμως. Πάντως δεν ήταν γραφτό να είμαστε εμείς οι δύο μαζί. Ναι, ίσως τελικά έπρεπε έτσι να είμαστε φίλοι. Πολύ καλοί φίλοι. Εγώ ας μου νιώθω πάρα πολύ άνετα που είμαστε έτσι. Και εγώ το ίδιο, πάρα πολύ άνετα. Σαν να είσαι ο Κωνσταντίνος που τα έχει φτιάξει με την Αταλή και δεν με ενοχλεί καθόλου. Για σε παρακαλώ, δεν θα ήθελα τώρα να με συγκινήσω με τον Κωνσταντίνο, μετά πάρω. Πάντως, Λουκέ, εμείς ζήσαμε ένα μεγάλο έργο. Μόνο ένα. Και δύο. Και δύο. Και τρεις. Και τέσσερις, μου σου πω. Τόσες φορές που χωρίσαμε και τα ξαναφτιάξαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε έτσι. Μου φύγει ένα βάρος. Ναι, και εμένα. Και εμένα, γιατί δεν στο έχω πει, αλλά δεν ήθελα να χαθούμε. Ούτε κι εγώ. Ήθελα να είμαστε κοντά για να μαθαίνω νέα σου. Για να ξέρω τι κάνεις, δηλαδή, αν είσαι καλά. Κοίτα, Λουκιά, θέλω να σου πω κάτι που δεν στο έχω ξαναπεί. Τι? Εντάξει, θα γελάσει τώρα, αλλά. Ναι, κοίτα, όταν ήμασταν μαζί, μερικές φορές έτσι, είχε περάσει από το μυαλό μου πώς θα ήταν τα παιδιά μας. Θα γελάσει. Ρετάκι, μου σκεφτόσουν όσοι παιδάκι. Αλήθεια. Αλήθεια, σκεφτόμουν το αγόρι να είναι έτσι αλουτάκι, τα μαλλιά, καρφάκια εκεί πέρα να ζωγραφίζει και όλα, να έχει ένα χέρι εκεί να πηγαίνει και το κοτσάκι να έχει έτσι ωραία ξανθά μαλάκια, ματάκια, ωραία χυλάκια, μητούλα. Του βάζουμε και ένα σουκλερικάκι εδώ. Να... Αλήθεια, το σκεφτόσουν. Ναι, αλήθεια. Και σκεφτόμουν και το άλλο. Εσύ θα έπαιρνε τη μικρή και θα πηγαίνατε για ψώνια. Εγώ να έπαιρνα το μικρό, πηγαίναμε για μπάλα. Και τις Κυριακές θα πηγαίναμε όλοι μαζί βόλτα. Σινεμά, να δούμε. Κινούμε ένα σχέδιο να τα ταΐζουμε εκεί, πατατάκια, popcorn και. Κοίταξε, εγώ δεν... Άννα! 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 Θα πάτε για να φορέσω κάτι πρόχειρο και να έρθω. Δεν χρειάζεται. Έχεις
κάνει ήδη αρκετά για μένα.